πάω σε γυναίκες από ατσάλι, σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο. Θέλω να δούμε φουλ τις φωτογραφίες της κυρίας Ιωάννας Βάρσου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, την γνωστή ΠΟΕΣ. Εδώ χρόνια είμαστε με τον κύριο Τσουκαράκη, με τον κύριο Αντωνιάδη, κυρία Βάρσου. Λοιπόν, θέλω να δούμε πρώτα τις δικές της φωτογραφίες, τις φωτογραφίες της κυρίας Βάρσου, φουλ, και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Εγώ πρέπει να πω πως έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από τις οικογένειες των στρατιωτικών, όπου μας λένε φέρτε μία ένστολο γυναίκα στο στούντιο, η οποία τιμά τις ένοπλες δυνάμεις και δίνουν και αυτές έναν πολύ δύσκολο αγώνα εκεί. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ωραία, πολύ ωραία. Αν δεν έχουμε ακόμη τις φωτογραφίες, δώστε μας τις άλλες φωτογραφίες που έχετε συλλέξει από όλο τον κόσμο, από τις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες, κυρία Βάρσου. Λοιπόν, πώς ξεκινάτε και σκέφτεστε εσείς κάποια στιγμή στη ζωή σας ότι εγώ θα ασχοληθώ με τις ένοπλες δυνάμεις και αυτό θα είναι το επάγγελμά μου, θα υπηρετήσω την πατρίδα? Σας ακούμε. Εμείς βλέπουμε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες. Από πολύ μικρή μου άρεσε η ιδέα να υπηρετώ στις ένοπλες δυνάμεις. Παρά αυτά δεν είχα κάποιον αρρωγό από το οικογενειακό και κοινωνικό μου περιβάλλον, ούτως ώστε να με παροτρύνει να το κάνω. Στην πορεία όμως και μέσα από το θεσμό του επαγγελματία οπλίτη, μου δόθηκε η ευκαιρία να εκδαθώ στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και να μπορέσω από το 2007 μέχρι και σήμερα να ασκώ το λειτουργήμα του στρατιωτικού, γιατί δεν είναι επάγγελμα, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια. Λοιπόν, όσο εμείς βλέπουμε, γιατί βλέπουμε, να εξηγήσω εγώ στον κόσμο, είναι οι γυναίκες στο στρατό, είναι οι γυναίκες από ατσάλι και βλέπουμε εκπαίδευση και φωτογραφικό υλικό από όλες τις χώρες όπου υπηρετούν τη μητέρα πατρίδα. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Βάρσου, αν εσείς έχετε δεχτεί, γιατί πολλοί μου το ρωτούν, δεχτήκατε ποτέ επιθέσεις, αν θέλετε, μισογυνισμού, φαλοκρατισμού, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο που είναι ένας καθαρά ανδροκρατούμενος χώρος? Είχατε τέτοιες επιθέσεις εντός εισαγωγικών? Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα αρχίζει την παρουσία στις ένοπλες δυνάμεις περί τα μέσα της δεκαετίας του 80. Παρά αυτά θεωρώ ότι δεν ήταν έτοιμη γενικότερα η ανδροκρατούμενη αυτή η κοινωνία να δεχτεί το θήλυ προσωπικό. Παρά αυτά όμως το πέρας του χρόνου έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες και θεωρώ ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δεν υπάρχει κανένας μισογυνισμός και οι σχέσεις μας που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ φίλες και ειρηνικές. Ωραία. Μπαίνοντας λοιπόν εσείς σε αυτή την διαδικασία, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα είναι κάτι δύσκολο για εσάς, γιατί έχετε και οικογένεια, είστε και μητέρα δύο παιδιών. Να δούμε λίγο τις μεταθέσεις, το κομμάτι μεταθέσεων. Γιατί είναι κάτι πολύ σκληρό ούτως ή άλλως και για τους άνδρες στρατιωτικούς, πόσο δε μάλλον για μία μητέρα. Όπου εσείς πρέπει να παίρνετε τον σύζυγο, εάν μπορεί ο σύζυγος να έρχεται μαζί σας, και τα παιδιά σας. Και θέλω να θίξουμε το κομμάτι με τις μεταθέσεις, που είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Είμαστε, να μου επιτρέψετε να πω, είμαστε μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα. Ναι. Κάθε τρία χρόνια καλούμαστε λοιπόν, όπως είπατε, οικογένεια, παιδιά, τα παίρνουμε, φεύγουμε. Στην παρούσα φάση, να μιλήσω για τον εαυτό μου, είμαι μονογονέας. Ναι. Άρα παίρνω εγώ τα παιδιά μου και φεύγω. Εσείς. Κάθε τρία χρόνια λοιπόν καλούμε να αντιμετωπίσω όλη αυτή τη δυσκολία, σχολεία, κοινωνικό περιβάλλον, το εργασιακό που κάθε υπηρεσία δεν είναι η ίδια. Παρά αυτά όμως πρέπει να ανταποκριθώ. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και πρέπει να το κάνω. Δεν έχω κάτι άλλο. Στο επίπεδο της πρόνοιας, γιατί πολλοί μου λένε δεν έχουν προβλήματα οι στρατιωτικοί, υπάρχει, ξέρετε, ένας μύθος, υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα, έχουν προνόμια που ενδεχομένως δεν τα έχουν οι άλλοι, γιατί ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι είμαστε τα μεγάλα θύματα της ανεργίας. Να δούμε λίγο πώς σας στηρίζει το κράτος και στο επίπεδο της οικογένειας. Δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, εσείς πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας και να τα πάτε σε ένα παιδικό σταθμό. Στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, όπου είναι η μετάθεσή σας.
το παιδί μπορεί να μπει εκεί σε έναν παιδικό σταθμό. Ξεκινώ από τα βασικά. Μάλιστα. Επειδή έχω και μικρά παιδιά, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Να μου επιτραπεί να πω το εξής. Εμείς οι ένστολοι, γενικότερα μάλλον οι στρατιωτικοί θα πω καλύτερα, δεν να φύγει λίγο όλος αυτός ο μύθος ότι έχουμε τα ευεγερτήματα. Εμείς οι στρατιωτικοί είμαστε όπως και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Αυτό που έχουμε εμείς μέσα από την υπηρεσία είναι η βρεφονιπιακή σταθμή που είναι της υπηρεσίας. Ναι. Όμως, έχω να πω το εξής. Εγώ καλούμενα εισέλθω στην υπηρεσία μου μετά το πέρος της 9 μηνης άδειας ανατροφής που ονομάζεται και πρέπει 9 μηνών να αφήσω το παιδί μου στο παιδικό. Ο παιδικός σταθμός όμως του στρατού παίρνει τα παιδιά από τα 2,5 έτη και μετά. Άρα όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ισχύει αυτός ο μύθος που λένε όλοι. Και εγώ καλούμαι να αφήσω το παιδί μου, να βρω κάποια λύση, γιατί εμείς οι στρατιωτικοί δεν έχουμε τις μητέρες μας ή τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή τους έχετε κοντά σας. Έτσι ακριβώς. Εγώ είμαι από το ΒΟΛ, τα συμφέροντά μου είναι εκεί και έχω να σας ομολογήσω ότι ποτέ δεν έχω υπηρετήσει τα 10 χρόνια που είμαι στο στρατό. Στο Βόλο. Άρα η μητέρα σας είναι στο Βόλο, εσείς είστε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς ήμουν 9 χρόνια σε νησί. Τώρα είμαι στην 9 Αθήνα. Χρόνια σε νησί. Μάλιστα, ήμουνα 9 χρόνια σε νησί. Δεν είχα κανένα δικό μου κοντά. Δεν είχα κανέναν άνθρωπο να χτυπήσω την πόρτα και να πω πρέπει να φύγω σε άσκηση. Είναι κάτι έκτακτο γιατί το λειτουργήμα του στρατιωτικού δεν είναι το καθαρό επάγγελμα που έχουν όλοι. Ναι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είμαστε εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα δεν είχα κάποιον ούτε να χτυπήσω ούτε να ενοχλήσω και να πω σε παρακαλώ, κράτησε τα παιδιά μου, πρέπει να φύγω. Εσείς πρέπει να πληρώσετε τώρα χρήματα από την τσέπη σας. Φυσικά. Για να υπάρξει γυναίκα σε οποιαδήποτε πόλη και να σας κρατήσει τα μωρά. Όπως και αυτό έκανα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτό το κενό με τα 2,5 χρόνια, γιατί δεν δέχονται πιο πριν. Διότι αυτή είναι η πάγια διαταγή που το προβλέπει και είναι μετά από τα 2,5 έτη. Ήσασταν παραμεθόριο, κυρία Βάρσου. Τα είχαμε συζητήσει. Μάλιστα. Δύσκολα εκεί. Δύσκολα. Το λειτουργήμα του στρατιωτικού δεν είναι θέμα δυσκολίας. Είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε καθημερινά όλοι μας, γυναίκες, άντρες. Απλά η γυναίκα όταν είναι μάνα έχει ένα ρόλο παραπάνω υπευθυνότητας, διότι πρέπει να καλύψει και το κενό των τέκνων. Έτσι είναι. Είναι αυτός ο πολυδιάστατος ρόλος που είπα. Η γυναίκα έχει και την καριέρα, όμως έχει και όλη την οικογένεια. Αν αρέσει, αν δεν αρέσει, η οικογένεια όμως κρατιέται όλη από την γυναίκα. Πρέπει να πω πως συζητούσα σε σχέση με τις τραγωδίες, γιατί δυστυχώς έχουμε και πολλές τραγωδίες στο στράτευμα, με ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν πολύ νέοι στο καθήκον. Και έβλεπα τις κοπέλες αυτές οι οποίες μένουν πίσω τις χείρες, επίσης νέες κοπέλες, 55 ετών, 50 ετών. Επειδή περνάει πολύ δύσκολα η χώρα μας και οικονομικά, δεν αφήνει καν το δικαίωμα στη χείρα να μπορεί να επιβιώσει, έτσι, και να μπορέσει να πάρει αυτό το βοήθημα της σύνταξης με τον άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει επάνω στο καθήκον. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί και με τη νομική επιστήμη, είστε πτυχιούχος της νομικής και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχετε πιέσει πολύ στο Υπουργείο να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, εκτός από τον νόμο Κατρούγκαλου, που έχουμε τώρα τα φόπλακα στο ασφαλιστικό μας και το φορολογικό μας. Θέλω να πούμε για αυτές τις γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούν να βρουν καν δουλειά, κυρία Βάρσου, 55 ετών. Δεν μπορούν να βρουν οι 25, θα βρουν οι 55. Μάλιστα. Πολύ ωραία το θίξαμε το θέμα. Είναι ο νόμος 4387, λοιπόν, του 16, ο οποίος αφορά όχι μόνο τη σύζυγο ή το σύζυγο του στρατιωτικού, αλλά είναι γενικότερα σε όλο το φάσμα, μάλιστα. Ο δικός μας ο κλάδος, μπορώ να πω ότι αντέδρασε λίγο περισσότερο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς και όπως προείπαμε, ο στρατιωτικός σήμερα που καλείται κάθε 3 χρόνια να φύγει, είναι δύσκολο τον άνθρωπο που κουβαλάει μαζί του να τον βάζει στη διαδικασία κάθε 3 έτη να αλλάζει και επάγγελμα ή να προσπαθεί να βρει κάτι ούτως ώστε να του προκαθορίσει τον βιοποριστικό του ρόλο. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα που επί σειρά ετών ακολουθεί
το σύζυγο, ο οποίος είναι στρατιωτικός ή το σύζυγο αντίστοιχο, να βγει στην αγορά, στην ελεύθερη αγορά για να βρει ένα επάγγελμα. Βέβαια. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν τα χρόνια περνούν και όταν καλείται μία γυναίκα ή ένας άντρας στα 55 του να βρει δουλειά. Ναι. Είναι δύσκολο. Και χωρίς να υπάρχει εργασιακή εμπειρία, όπως λέτε, γιατί είσαι καθυλωμένος στο σπίτι, εφόσον δεν μπορείς να κάνεις ούτως ή άλλως κάτι άλλο. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και υπήρξε αυτή η έντονη αντίδραση από τον κλάδο μας, το οποίο πιστεύω ότι εν συνεχεία θα βρεθεί κάποια λύση. Ο κύριος Καμένος είναι σε κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει ο Υπουργός, γιατί έχετε κάνει, ξέρω, πολλές συναντήσεις ως ΠΟΕΣ και του έχετε εξηγήσει ποια είναι τα προβλήματα. Δηλαδή, πρόσφατα θρυνούσαμε τα παλικάρια με το ελικόπτερο. Δεν μπορεί να φύγει από το νου μας η τραγωδία στα Ίμια. Όλες οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε επιφυλακή μετά τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο φυσικά με τους Τούρκους και ταυτόχρονα προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, ο στρατιωτικός να ζήσει κιόλας, να επιβιώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχετε απάντηση, φαντάζομαι, από τον Υπουργό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ναι. Προσπαθεί με αλλεπάλληλες συζητήσεις και αιτήματά της να φέρει εις πέρας κάποια θέματα. Οι υποσχέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι θετικές και ευελπιστούμε κάποια στιγμή στην υλοποίηση. Λοιπόν, θέλω να δούμε φουλ τις δικές σας φωτογραφίες, γιατί σας βλέπω χαμογελαστή εκεί εν ώρα άσκησης και μου γράφουν πολύ. Καψόνια δεν τις έχουν κάνει. Είστε και ιδιαίτερα γοητευτικοί, κυρία Βάσου. Βέβαια, είστε υπαξιωματικός. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το βάλεις με γυναίκα η οποία είναι στο στρατό. Είναι το γνωστό μότο, Ιωάννα μου, εκεί που σταματάει η λογική, ξεκινά ο στρατός. Άρα, δεν είναι πολύ εύκολο να τα βάλουν μαζί σου. Λοιπόν, εδώ σε βλέπω πολύ χαμογελαστή με τη στολή παραλλαγής. Καψόνια. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, θα ήθελα εδώ που να σημειώσω. Είναι ναι. η μέρα της ορκομοσίας μου. Ωραία. Μονιμοποιούμε λοιπόν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό και βλέπετε τη χαρά που είναι σχηματισμένη στο πρόσωπό. Μετά συνεχίστηκε το χαμόγελο, πρέπει να ρωτήσω εγώ. Συνεχίστηκε. Λοιπόν, καψόνια, έχεις υποστεί. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στις ένοπλες δυνάμεις. Όχι, αλίμονο. Μην πούμε κάτι τέτοιο. Είναι όχι. Θέλω λίγο να χαμογελάσεις, γιατί ακούω πολλές φορές για τους ψάρακλες στο στρατό και για τα ψάρακλες. Γελάει ο Τάσος Καλτάκης, ξέρει. Λοιπόν, εδώ πέρα ξέρουν όλοι οι άνδρες τι λέμε. Θέλω να πούμε επίσης. Να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις μειώσεις αποδοχών. Ακούω πολλούς να σας επιτίθενται, τι θέλουν οι στρατιωτικοί και μιλάνε. Να δούμε και τις υπόλοιπες, αν θέλετε, φουλ, Κώστα μου, στο σκηνοθέτη μας, όλες τις φωτογραφίες της κυρίας Βάρσου και μετά πάμε και στις υπόλοιπες από όλες τις κυρίες στον κόσμο που έχετε συγκεντρώσει. Ακούω πολλά παράπονα πως γιατί μιλούν οι στρατιωτικοί, είναι πολλοί νέοι που βγαίνουν σε σύνταξη, κάθονται από τα 45. Να πούμε πόσο έχουν μειωθεί αυτές οι αποδοχές και αυτές οι συντάξεις, για να καταλάβει και ο κόσμος που βρισκόμαστε. Οι μειώσεις που έχει υποστεί ο δικός μας κλάδος είναι αρκετές. Από τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησαν, συνεχίστηκαν και το 2014. Η αλήθεια είναι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έκανε πολλές ενέργειες, μέχρι και που βγήκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, το ότι οι μειώσεις σε εμάς ήταν αντισυνταγματικές. Ναι. Εύχομαι αυτό να λυθεί σύντομα. Ο κάθε ένας στρατιωτικός πρέπει πλέον μόνος του να κάνει αγωγή προς το Υπουργείο Οικονομικών για να καταλάβει τις αξιώσεις του. Ατομική αγωγή. Ατομική. Κατά του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και πιστεύω πως όλοι οι στρατιωτικοί θα κάνουν αυτό που πρέπει. Οι μειώσεις όντως είναι μεγάλες. Έχετε φτάσει μέχρι το 70%. Μου έλεγε ο Ανέστης ο Τσουκαράκης, ο πρόεδρός σας. Ο πρόεδρος λέει πάντα 67% και ανεβαίνουμε. Μάλιστα, έτσι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα σας μιλήσω για προσωπικό, για εμένα την ναι, ίδια. Ναι, ναι. Είμαι μονογονέας, παίρνω ένα μισθό, έχω δύο παιδιά. Η καθημερινότητά μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βρίσκομαι, όπως σας προείπα, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχω δικό μου σπίτι, νοικιάζω. Okay. Οι απαιτήσεις συνεχώς και αυξάνονται. Τα παιδιά μου είναι μικρά, χρειάζομαι κάποιον άνθρωπο να με βοηθάει τις ώρες που λείπω για την υπηρεσία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε σε αυτούς που λένε ότι έχουμε τα ευεγερτήματα και γιατί και γιατί και γιατί. Είναι εύλογο το να πρέπει να πούμε κι εμείς την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και βλέπω το ίδιο πως γίνεται και για τους ανθρώπους που είναι απόστρατοι. Τους έχουν πετσοκόψει τις συντάξεις, και το λέω γιατί μας παρακολουθούν οι οικογένειες στρατιωτικών. Και είναι τραγικό το πόσο μεγάλο τσεκούρι έχει πέσει στις ένοπλες δυνάμεις. Αν μη τι άλλο, είμαστε σε μια χώρα που διατρέχει τεράστιους κινδύνους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και τους ανθρώπους μας εκεί, για να έχουν και υψηλό φρόνημα και να μπορεί ο στρατιωτικός να πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, να επιβιώνει αξιοπρεπώς με την οικογένειά του. Το ότι παίζετε κορώνα γράμματα της ζωής σας, αυτό είναι δεδομένο. Το γνωρίζετε, το έχετε αποφασίσει, είναι συνειδητή επιλογή. Κλείνοντας, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στις συναδέλφους σας που σας βλέπουν και μπορεί να περνούν και δύσκολα και να είναι στην παραμεθόριο τούτη την ώρα. Είσαστε όλοι σε επιφυλακή, επειδή το γνωρίζω, λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης. Και θέλω ένα μήνυμα δικό σας, να κλείσω με αυτό. Όλοι θα κληθούμε μία φορά στη ζωή μας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο στρατιωτικός δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Μία φορά αρκεί για όλα. Αυτό έχω να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.